Πάμε! Καλώς ήρθατε! Quiz of the Show, ένα χειροκρότημα για εσάς. Και για εσάς, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Quiz of the Show, το πιο γρήγορο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Την προηγούμενη εβδομάδα φτάσαμε στα 2 τρίτα. Φτάσαμε στα 20.000 ευρώ μέσα στο πουλί του Quiz of the Show. Μας μένουν 10.000 ευρώ και φτάνουμε τα 30.000 ευρώ, το μεγάλο έπαθλο που δίνουμε εδώ στο Quiz of the Show. Εκεί, στο μεγάλο τελικό, θα μαζευτούν οι 10 καλύτεροι παίκτες και θα αντιμετωπίσουν όποιον βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στη θέση του οδηγού. Έτσι που πηγαίνουν τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στη θέση του οδηγού να είναι ο Σταύρος, ο άνθρωπος που σχεδόν ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σεζόν και είναι εδώ ακόμα και επιμένει. Έχει κάνει τα πάντα. Πάμε να το φέρουμε μέσα στο στούντιο, Σταύρος! Καλώς τον, καλώς ήρθες. Σταύρο μου, 23 νίκες, ένα απίστευτο νούμερο. Στο Quizdom, ποιο είναι το ρεκόρ σου σε σέρι νίκες? 100. 100. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα, έτσι. Θα μπει 15 και θα είμαστε ακόμα εδώ. Σταύρο, νίκη 84. Ποιον διαλέγεις? 100. Πόσο, είναι, αυτό παίρνει καιρό, έτσι, για να φτάσει καιρό, 100 σερί νίκες. Παίρνει δηλαδή, πολύ καιρό, ναι. Πρέπει να παίζεις κάθε μέρα, να παίζεις πολλά παιχνίδια. Παίρνει πολύ καιρό. Παίρνει πολύ καιρό, αλλά είναι και ένα τεράστιο νούμερο το 100. Βέβαια και το 23, πολύ μεγάλο νούμερο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πουγιά. Πουγγί Quiz on the Show, σας είπα και στην έναρξη, 20.000 ευρώ. Στα 2 τρίτα, άλλα 10 χιλιάρικα και πάμε στα 30. Φεύγει αυτό το πουγγί. Φέρουμε το πουγγί του Σταύρου με το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί στη δεύτερη σεζόν του Quiz of the Show, 8.450 ευρώ. Όταν ξεκίνησες είπες πάμε κεφαλονιά. Τώρα που βλέπεις το ποσό να ανεβαίνει, έχεις αρχίσει και σκέφτεσαι και ίσως κάποιο πιο εξωτικό προορισμό, κάτι ένα από αυτά τα ταξίδια που λες δύσκολο να το κάνεις γιατί είναι μακριά, αεροπορικά, ακριβά? Επειδή θα ξεκινήσει από Κεφαλονιά, Κεφαλονιά συνδέεται με την Ιταλία. Αυτό, ως εκεί πας από Κεφαλονιά. δεν είναι hub αεροπορικό. Και με πάρα πολλά σημεία. Ναι, αλλά δεν είναι. Έχει τσάρτερ εννοείς που έρχονται εκεί τα καλοκαίρια. Τις οποίες μπορείς να κλείσεις και να πας από την Κεφαλονιά, ας πούμε, στη Δανία. Στη Δανία. Στο Μπέρμιγχαμ, στην Αγγλία. Καλά, μην πας τώρα Μπέρμιγχαμ. Άστο, άμα είναι κάτι Κεφαλονιά καλύτερα. Είναι όχι, καλύτερα όλη η Ιταλία σκέφτομαι. Έχει από την Κεφαλονιά για Μιλάνο. Για Μιλάνο. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Καλό είναι το Μιλάνο. Κάτι ακόμα πιο μακριά. Καμιά Ταϊλάνδη, κανένα Μεξικό, κανένα Αυστραλία. Κάτι τέτοιο είχες ονειρευτεί ποτέ? Ναι, τώρα Ασία όμως δεν θα. Ιδιαίτερα. Αμερική, βέβαια, γεννώντας Αμερική, ναι. Αμερική γεννώντας. Έχεις πάει Αμερική καθόλου? Έχω πάει στη Νέα Υόρκη. Πολύ ωραία πόλη, έτσι. Ναι. Εντυπωσιακή. Βέβαια, θα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή η Νέα Υόρκη πριν την επαφή μας με το ίντερνετ, με τις σειρές, με τις ταινίες. Τώρα τα νιώθουμε. Και τώρα έχει μια μαγεία όμως, γιατί αυτά καλά, που βλέπεις, αν βρεθείς εκεί στο σκηνικό αυτό, ας πούμε. Είναι καταπληκτικά. Είναι, απλά φτάνεις εκεί και για λίγο νιώθεις ότι έχεις ξαναπάει, επειδή το έχεις δει τόσες φορές σε ταινίες. Ναι, αισθάνεσαι κάπως εκεί, ναι. Κάτσε να δεις, εδώ τώρα ναι. Ξέρω. Πήγα στη Φιλαδέλφια να δω τους Sixers. Φιλαδέλφια, πολλές ταινίες επίσης έχουν γυριστεί εκεί. Το βλέπεις και στο αεροδρόμιο της Αφίσας. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πιάσαμε συζήτηση τώρα για κινηματογράφο και ταξίδια. Αυτό που προέχει είναι να διαλέξουμε τον επόμενο αντίπαλο. Περιμένουν με υπομονή πίσω οι παίκτες. Πάμε να τους χαζέψουμε. Όπως πάντα, διατηρείς μία ισορροπία που σημαίνει ότι έχουμε 4 άτομα από εδώ και 3 από εκεί. Άρα σε κόβω προς τα εκεί. 10 δευτερόλεπτα. Κρατάμε ισορροπίες. Την κρατάμε, ναι. Το νούμερο 6. Το νούμερο 6. Πάρα πολύ ωραία. Το νούμερο 6 να έρθει στην παρέα μας με ένα χειροκρότημα. Γεια σου, Νικολέτα. Εδώ είναι ο Σταύρος. Νικολέτα μου, πώς νιώθεις που είσαι σε αυτό το κομμάτι που είσαι στο show? Χαρά, πολύ καλύτερο από εκεί, Το βλέπεις από πίσω. Με τι ασχολείσαι? Αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι. Δεν εργάζεσαι, το αντικείμενο σου είναι. Υπάλληλος γραφείου. Υπάλληλος γραφείου. Χόμπι. Περπάτημα. Περπάτημα. Είναι από πολύ καλές ασκήσεις το περπάτημα. Ναι. Σωστά. Αν δεν μπορείς να τρέχεις, ναι, τουλάχιστον το περπάτημα. Σε καμία περίπτωση και το περπάτημα με δυσκολεύει, μου ειλικρινής. Πόσο περπατάς τη μέρα, πας κάθε μία μέρα. Μία ώρα. Μία ώρα. Αρκεί, είναι καλό. Για μένα είναι καλό. Για σένα είναι καλό. Και πας, έχεις κάποιο πάρκο κοντά από τα άπειρα πάρκα που έχει η Αθήνα. Ναι, έχεις στο Πάρκο Τρίτσι και στο Άλσο. Έχεις πάρκα κοντά.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τις 9 κατηγορίες, Νικολέτα μου, για το πρώτο παιχνίδι. Θα διαλέξεις δύο εσύ, δύο Σταύρο. Ξεκινάμε με το Σταύρο. Έχεις κάποια ιδιαίτερη γνώση, κάτι που σου αρέσει πολύ να διαβάζεις, να βλέπεις ντοκιμαντέρ? Ιντερνετικές ειδήσεις περισσότερο. Ιντερνετικές ειδήσεις. Ωραία. 9 κατηγορίες για το πρώτο παιχνίδι, παρακαλώ. Έχουμε λέξεις μουσική, celebrities, αθλητικά, επιστήμη, τέχνες, γεωγραφία, φαγητό και σινεμά. Με τι θα ξεκινήσουμε, Σταύρο? Με μουσική. Μουσική, πολύ ωραία. Ωραία αρχή. Η δεύτερη κατηγορία είναι δική σου, Νικολέτα. Φαγητό. Φαγητό, τέλεια. Τρίτη κατηγορία από σένα, Σταύρο. Τέχνες. Τέχνες. Και η τελευταία κατηγορία δική σου, Νικολέτα. Celebrities. Celebrities, να το. Ήρθε πάλι το celebrities. Ως τώρα τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά, Σταύρο. Οπότε να δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά. Οι τέσσερις κατηγορίες είναι... Μουσική, φαγητό, τέχνες και celebrities. Θα έχετε 10 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση και επαλήθευση γίνεται στο τέλος. Καλή επιτυχία, εύχομαι και στους δύο. Ευχαριστώ. Πάμε για ένα χειροκρότημα από το καταπληκτικό μας κοινό. Να εμψυχώσουμε τους παίκτες. Ξεκινάμε με μουσική και πρώτη ερώτηση. Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος Nirvana? Δεύτερη ερώτηση. Τι εννοούμε με τον όρο μετατροπία σε ένα τραγούδι? Τρίτη ερώτηση. Από ποιον δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη είναι το τραγούδι «Βραδινή επιστροφή»? Τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, από ποιον εμπνεύστηκε το όνομα Dylan, ο Bob Dylan? Τέλος κατηγορίας, ξεκινάμε την επαλήθευση για την πρώτη μας κατηγορία, μουσική. Αγαπημένο είδος μουσικής? Ελληνικά. Ελληνικά, pop, rock, λαϊκά, παραδοσιακά. Εγώ ακούω πολύ Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ελεονόρα Ζουγανέλη, ναι. Και άλλη μια κοπέλα, δεν θυμάμαι το όνομά της. Και άλλη μια κοπέλα. Έχουμε χρόνο, μπορεί να σου έρθει. Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος συγκροτήματος Nirvana, από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα? Πώς είναι, Μποφίλιου? Μποφίλιου. Μποφίλιου, το βρήκαμε, τέλεια, πόντος. Πόντος σε μένα. Για να λες Ελεονόρα Ζουγανέλη, πάνε σχεδόν πακέτο. Ναι. Σταύρο, απάντησες Bleach και Νικολέτα απάντησες Nevermind. Επαλήθευση. Bleach ήταν η σωστή απάντηση. Το 1989 κυκλοφόρησε ο δίσκος και το Nevermind φυσικά. Ίσως ο πιο γνωστός και επιτυχημένος δίσκος των Nirvana. Ήταν με το μωρό που κολυμπούσε μέσα σε πισίνα. Με το δόλωμα του δολαρίου. Με το δολάριο, μπράβο. Το οποίο αργότερα μπορείτε να ψάξετε και στο ίντερνετ. Υπάρχει η φωτογραφία του μωρού που έχει πλέον μεγαλώσει. Φυσικά πολύ είναι ενδιαφέρον. Το πόσο θα είναι, 20-20 κάτι, και έχει την ίδια φωτογραφία ως μεγάλος. Δεύτερη ερώτηση. Τι εννοούμε με τον όρο μετατροπία σε ένα τραγούδι, την αλλαγή από κουπλέ σε ρεφρέν? Απαντήσατε, για να δούμε αν είναι σωστό. Όχι, είναι η αλλαγή τόνου η μετατροπία σε ένα τραγούδι, ακούγεται λίγο σαν αρρώστια βέβαια. Τρίτη ερώτηση. Από ποιον δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη είναι το τραγούδι «Βραδινή επιστροφή»? Σταύρο απάντησε στο «Χαμόγελο της Τσογκόντα» και Νικολέτα «Ο μεγάλος ερωτικός». Πάμε να δούμε αν κάποια από τις δύο είναι σωστή απάντηση. Είναι το «Χαμόγελο της Τσογκόντα» η σωστή απάντηση. Οπότε πηγαίνει σε σένα, Σταύρο. Τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, από ποιον εμπνεύστηκε το όνομα Dylan, ο Bob Dylan? Απαντήσατε και οι δύο από τον ποιητή Dylan Thomas. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και στην ταινία με τη Michelle Pfeiffer, το Dangerous Minds, που της είχε βάλει μία εργασία. Πώς συνδέεται ο Bob Dylan και με ποιον, και κάποιοι από τους μαθητές βρήκαν και γράψαν την εργασία για τον Bob Dylan και τον Dylan Thomas. Άσχετη πληροφορία, αλλά μου ήρθε. Για να δούμε αν είναι σωστή απάντηση. Ναι, από τον ποιητή Dylan Thomas. Αυτή ήταν η τέταρτη ερώτηση. Να ρίξουμε μια ματιά και στο σκορ. 3 πόντοι για τον Σταύρο και 1 πόντος για την Νικολέτα. 2 πόντοι διαφορά, Νικολέτα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μπορούμε να την κλείσουμε. Φαγητό είναι η επόμενη κατηγορία. Μαγειρεύεις? Ναι. Είσαι μητέρα? Ναι. Πόσα παιδιά έχεις? Δύο. Δύο. Σετ ή... Έχω ένα και ένα.
Ένα και ένα. Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό να τους μαγειρεύεις? Τους αρέσει το κρέας. Το κρέας. Και το χειρότερο και φαντάζομαι μπάμιες, έτσι. Καλά, όσπρια και λαχανικά. Όσπρια και λαχανικά με τίποτα. Πόσο χρονών είναι? Είναι 9 και 6. Πολύ νωρίς για όσπρια και λαχανικά. Μετά το στρατό τα συνηθίζεις αυτά. Σωστά. Φαγητό λοιπόν η δεύτερη κατηγορία. Πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Ποιας κουζίνας πιάτο είναι το κίμτσι? Δεύτερη ερώτηση. Το κυπριακό φαγητό αφέλεια μαγειρεύεται με κίμινο, κανέλα, κόλιανδρο και... Τρίτη ερώτηση. Η παραδοσιακή μπατσάρα της Ηπείρου είναι... Τελευταία ερώτηση. Ποιο ποτό χρησιμοποιείται κυρίως στη σάλτσα μπερνές? Τέλος κατηγορίας, πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση. Ιδιαίτερες ερωτήσεις στην κατηγορία φαγητό. Ναι. Ποιας κουζίνας πιάτο είναι το κίμτσι? Απαντήσατε φαντάζομαι στην τύχη και οι δύο. Στην τύχη. Για να δούμε ποιον θα ευνοεί. Στίχη, Σταύρο είπες κινέζικης και Νικολέτα είπες ιαπωνικής. Κορεάτικης και ταϊλανδέζικης είναι οι άλλες επιλογές. Επαλήθευση. Κορεάτικης ήταν η σωστή απάντηση. Κίμτσι λοιπόν, να το ξέρετε άμα πάτε ποτέ στην Κορέα. Ορεκτικό, και όπως διαβάζω εδώ, λάχανο, τουρσί. Θα το τρώνε τα παιδιά σου αυτό, να το φτιάξεις κίμτσι, να τους φτιάξεις. Άμα δεν τρώνε φακές. Δεύτερη ερώτηση. Το κυπριακό φαγητό αφέλεια μαγειρεύεται με κίμινο, κανέλα, κόλιανδρο και κόκκινο κρασί. Κοινή απάντηση. Επαλήθευση. Κόκκινο κρασί. Σωστό. Πόντος και στους δύο. Τρίτη ερώτηση. Η παραδοσιακή μπατσάρα της Ηπείρου είναι χορτόπιτα. Απαντήσατε ότι είναι. Το ξέρετε, έχετε φάει μπατσάρα? Ναι. Εγώ όχι, αλλά αφού είναι από την Ήπειρο, φαντάστηκα. Θα έχει κάτι με χόρτα, τούρτα, δύσκολο, πίτα, σούπα, λαχανοσαλάτα. Λαχανοσαλάτα, ξέρετε τι μου θυμίζει, έτσι. Κίμτσι. Παραδοσιακό, κορεάτικο. Χορτόπιτα, για να δούμε αν είναι σωστό. Χορτόπιτα, σωστή απάντηση. Άλλος ένας πόντος, πηγαίνει και στους δύο. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση της κατηγορίας. Για σάλτσα, μπερνές, τι βάζουμε? Λευκό κρασί, απάντησε Σταύρο, και εσύ Νικολέτα, βότκα. Και εγώ ανάμεσα στο λευκό κρασί και τη βότκα. Και τη βότκα, κονιάκ και ούζο ήταν οι άλλες επιλογές. Αμφιβάλλω τώρα, λογικά από Γαλλία πρέπει να έρχεται αυτή η σάλτσα, να βάζανε ούζο. Ναι. Δύσκολο. Για να δούμε. Λευκό κρασί ήταν η σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε εσένα, Σταύρο. Αυτή ήταν η δεύτερη μας κατηγορία. Πάμε να δούμε πώς έχει και το σκορ. 6 πόντι για τον Σταύρο και 3 πόντι για την Νικολέτα. Πολύ καλύτερα στην κατηγορία φαγητό. Τρίτη κατηγορία είναι τέχνες. Πώς θα πηγαίνουμε εκεί? Έτσι και έτσι. Και το φαγητό, βέβαια, άμα μαγειρεύει μια τέχνη, νομίζω θα έπρεπε να μπει στην κατηγορία τέχνες. Από τις υψηλότερες, νομίζω, τέχνες στο φαγητό. Και πλέον το έχουν εξελίξει και σε σχεδόν πίνακες. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις κάτι σεφ, οι οποίοι ζωγραφίζουν. Ναι, δηλαδή, το βλέπεις και λέτε, αυτό δεν τρώγεται. Δηλαδή, είναι για τείχο. Το πας κατευθείαν να το κρεμάσεις. Τέχνες, πρώτη ερώτηση. Πώς πέθανε ο Τένεσι Ουίλιαμς? Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας του Οδείου Αθηνών? Τρίτη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι έργο του Ντοστογεύσκη? Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω δεν ανήκε στο λογοτεχνικό ρεύμα των Beatniks?
Τέλος κατηγορίας, αρκετές κοινές και διαφοροποιημένες φυσικά απαντήσεις. Ξεκινάμε την επαλήθευση της τρίτης μας κατηγορίας που είναι τέχνες. Είναι από τις αγαπημένες κατηγορίες του Σταύρου, οπότε όποτε έχετε κοινή απάντηση να νιώθεις μια σιγουριά. Πώς πέθανε ο Τένεσι Βίλιαμ, Σταύρο είπες πνίγηκε και Νικολέτα είπες αυτοκτόνησε. Πολύ ωραία η τρόπη και οι δύο για να πεθάνεις. Όχι από έλκος και από ποτοποτό. Δύσκολη επιλογή. Για να δούμε. Πνίγηκε. Η σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε ένα Σταύρο. Δεν πνίγηκε βέβαια στη θάλασσα, αλλά πνίγηκε από ένα πλαστικό πόμα. Τραγικό. Να μην υπήρχε κάποιος δίπλα να του κάνει, πώς λέγεται, Heimlich Manöver, λέγεται αυτό που σε πιέζουν για να... Το οποίο λένε ότι άμα δεν έχεις κάποιον δίπλα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πέσεις με δύναμη πάνω σε μια καρέκλα, έτσι το πάνω μέρος της καρέκλας να σε χτυπήσει εδώ και να φύγει αυτό που σε πνίγει. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας του Οδείου Αθηνών, Ιωάννης Δεσποτόπουλος, είναι η απάντηση. Για να δούμε και αν είναι και σωστή απάντηση. Ναι, σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Θεοδόρη Γύλης και Βασιλέος Κωνσταντίνου. Τρίτη ερώτηση. Ποιο από το παρακάτω δεν είναι έργο του Ντοστογεύσκη, απαντήσατε και οι δύο, Ταράς Μπούλμα. Επαλήθευση, παρακαλώ. Ναι, σωστή απάντηση, Ταράς Μπούλμα. Του Νικολάη Γκόγκολ. Τελευταία ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω δεν ανήκε στο λογοτεχνικό ρεύμα των Beatniks. Σταύρο απάντησες Walt Whitman και Νικολέτα απάντησες Jack Kerouac. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Ναι, σωστή απάντηση, Walt Whitman, οπότε πηγαίνει σε σένα, Σταύρο. Αυτή ήταν η τρίτη μας κατηγορία, μια ματιά στον πίνακα του σκορ. Έχουμε 10 πόντους για το Σταύρο και σωστή τετράδα. Στην κατηγορία τέχνες, 5 πόντους για την Νικολέτα. Το παιχνίδι έχει κρυθεί, αλλά πάντα μας αρέσει να τεστάρουμε τις γνώσεις μας στην κατηγορία celebrities. Οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Σταύρο, Νικολέτα και ό,τι αποφασίσει η κατηγορία celebrities. Γεια σας και πάλι, Quiz Dom The Show. Για όσους συντονιστήκανε τώρα, έχουμε στην παρέα μας πάντα το Σταύρο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ και κανένα δίμηνο. Και εδώ έχουμε την Νικολέτα και φυσικά έχουμε το κερασάκι στην τούρτα. Celebrities, η τελευταία μας κατηγορία. Ένα αγαπημένο celebrity που θα τους μαγείρευες. Δεν έχω κάποιον αγαπημένο. Κανέναν. Όχι. Τίποτα. Δεν μου είχε κάτι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Α, ναι. Μια χαρά. Πήγε το μυαλό μου σε ξένους, αλλά ναι. Σε ξένους, όχι. Και εμείς έχουμε στην Ελλάδα celebrity. Celebrities, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση. Σε βίντεο κλιπ, ποιου καλλιτέχνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση η Ελένη Μενεγάκη. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος διάσημος ηθοποιός πριν γίνει γνωστός έδινε παραστάσεις στο δρόμο ως μίμος. Τρίτη ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω τραγουδιστές ζει μόνιμα στη Βαρκελόνη. Τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το πλήρες όνομα της Νία Βαρντάλος. Τέλος κατηγορίας, πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη θρυλική κατηγορία celebrities. Στην πρώτη ερώτηση ψάχναμε σε ποιανού το βίντεο κλίπ έκανε την πρώτη της εμφάνιση η Ελένη Μενεγάκη. Απαντήσατε και οι δύο, Μιχάλη Ρακιτζή. Λογικά μπήκε μέσα, είπε ο Ρακιτζής κάποιο αστείο, τον έσπρωξε, έφυγε από το βίντεο κλίπ ο Ρακιτζής, έμεινε μόνη της Μενεγάκη. Για να δούμε αν είναι σωστό. Ναι, σωστή απάντηση, Μιχάλης Ρακιτζής. Ο άνθρωπος μας έδωσε το SAGAPO, σ' αγαπώ. Κομματάρα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος διάσημος ηθοποιός πριν γίνει γνωστός έδινε παραστάσεις στο δρόμο ως μίμος, απαντήσατε και οι δύο, Robin Williams, επαλήθευση.
Ρόμπιν Βίλιαμς, καταπληκτικός κωμικός, δυστυχώς έφυγε. Απίστευτος, ξεκίνησε από μίμος, μετά έγινε stand-up comedian, καταπληκτική ρόλη και κωμική και δραματική. Good Morning Vietnam, ένας από τους καλύτερους ρόλους. Και ένας από τους πιο τριχωτούς ανθρώπους του Hollywood, να το πούμε γι' αυτό. Του είχαν κάνει μια φορά μια ερώτηση αν για κάθε σοβαρό ρόλο που κάνει, αν αφήνει μούση, γιατί είναι το στοιχείο για να παίξει σοβαρό ρόλο. Και είχε πει ότι γενικώς όταν ξυρίζομαι από το τελείως ξυρισμένος μέχρι αυτό που βλέπετε τώρα, μου παίρνει περίπου 4 με 5 λεπτά. Επόμενη ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω τραγουδιστές ζει μόνιμα στη Βαρκελόνη? Νότης Χριστοδούλου ήταν η απάντηση που δώσατε. Για να δούμε αν είναι και σωστή. Όχι, είναι ο Γιώργης Χριστοδούλου. Βαρκελόνη, μια πόλη όπου ζει και ο Μάνο Τσάο. Και όπως ξέρουμε, Σταύρο, ποιος φημολογείται ότι έχει σχέση με τον Μάνο Τσάο? Η Ρένεση. Μπράβο, ρε Σταύρο. Τουλάχιστον μαθαίνει από τα λάθη του. Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το πλήρες όνομα της Νία Βαρντάλος? Απάντησε Σταύρο Αντωνία Ευγενία. Και Νικολέτα, απάντησε Ευγενία Σκέτο. Επαλήθευση. Αντωνία Ευγενία είναι η σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε σένα, Σταύρο. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση του παιχνιδιού μας. Πάμε να δούμε και το τελικό σκορ. Έχουμε 13 πόντους για τον Σταύρο, 7 πόντους για την Νικολέτα. Σωστή τετράδα στην κατηγορία τέχνες για σένα, Σταύρο. Πάμε να δούμε αν είσαι και πιο γρήγορος συνολικά, τα χρονόμετρα. Ναι, είσαι και ο πιο γρήγορο συνολικά. 100 ευρώ μπόνους είναι δικά σου. Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι και έπαιξες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Τι είναι αυτή τώρα, 24η, έτσι. 24. Καλή είναι αυτή η νίκη, 24η, γιατί με άλλη μία νίκη ξέρεις τι γίνεται. Μην τα λέω εγώ, πες τα εσύ. Θα παίξω με τον Quizmaster. Ναι, αλλά πριν από αυτό θα κατοχυρώσεις. 500 ευρώ. 500 ευρώ, πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν να ρίξουμε μια ματιά στα πουγγιά. Quizdom the show, παρακαλώ. 20.000 ευρώ, ξεπερνάμε τα 2 τρίτα με αυτή τη νίκη και πάμε στα 20.500 ευρώ. Φεύγει αυτό το πουγγί και φέρνουμε το πουγγί του Σταύρου, το οποίο έχει μέσα 8.450 ευρώ. Βάζουμε και τα μπόνους και πάμε στα 8.600 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία, προχωράμε. Να προχωρήσουμε και με την επιλογή του επόμενου αντιπάλου. Έρχομαι δίπλα σου. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για να διαλέξει τον επόμενο αντίπαλο. Ξεκινάνε τώρα. Το νούμερο 10. Το νούμερο 10. Καταπληκτικό μουσί. Μ' αρέσει. Το νούμερο 10 να είσαι στην παρέα μας με ένα χειροκρότημα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καταπληκτικό σου μουσί, το όνομά σου. Αντώνης. Αντώνιο Σταύρος. Τι, πόσο παίρνει αυτό? Περιποιημένο το βλέπω. Είναι περίπου 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο, αλλά είναι πένα. Το περιποιώ. Ναι, δεν το αφήνω. Φαίνεται, είναι πολύ προσεγμένο. Με τι ασχολείσαι, Αντώνη? Μουσικός είμαι. Μουσικός, όργανα. Παραδοσιακά κριτικά, λαού το πρώτο. Μαντολίνο, σάζι, βουλγαρί, ούτι. Πολύ ωραία. Τέτοια πράγματα. Μαντολίνο, καλά πηγαίνα ως εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μετά έχεις και πέταγες άγνωση λέξη, αλλά ακούγονται καταπληκτικά όλα αυτά τα όργανα. Η Κρήτη έχει καταπληκτική μουσική. Έχεις μπαντινάδες, το ελληνικό hip-hop battle. Κάπως έτσι. Όπου σκάνε και δίνουν το ένα και ο άλλο. Έτσι, έτσι. Αν δούμε μια ταινία αντί για τον Eminem, να φέρουμε του Ζαραντώνη, ας πούμε. Μπράβο. Πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Και έχω δει και κάποια βίντεο στο YouTube όπου με αυτά τα γλέντια που στείνονται, που σκάει αγροτικό. Και στην καρότσα του αγροτικού στείνεται η μπάντα. Και αυτό γύρω, έχει γίνει. Γύρω-γύρω. Καλά, και αυτό έχει γίνει. Και καντάδες κάνουν πολλές. Ιδιαίτερα σε βόρεια χωριά. Αγαπάνε μια κοπέλα, ξέρω πάνε, εγώ. Πάνε, ναι, πάνε κάνουν, ακόμα κάτω από το μπαλκόνι και δίνουνε. Τραβουδάνε. Τι ωραίο εσύ. Πολύ το έχεις κάνει ποτέ? Εμείς το κάνουμε συνέχεια στο χωριό μου. Όχι όμως για κοπέλα. Το κάνουμε καντάδα έτσι στο χωριό και διασκεδάζουμε όλο το χωριό. Και περνάμε με χωριό. Εγώ από τον Ορθέμι Λεποτάμου, στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο. Λεποτάμου, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και κοντά στα Νόγια, δηλαδή. Κοντά. Ζεις Αθήνα. Αθήνα, ναι. Παίζεις μουσική εδώ, Αθήνα. Αθήνα και κάτω και Κρήτη και Αθήνα.
Παντού. Μόνο σου έχει. Με τον αδερφό μου έχουμε σχήμα. Τέλεια, πώς λέγεστε. Αντώνης και Νίκος Φανουράκης. Αντώνης και Νίκος Φανουράκης. Ελπίζω να πέσει η κατηγορία μουσική και ελπίζω και οι τέσσερις ερωτήσεις να είναι από την Κρήτη. πάμε να δούμε τι μας έχουν ετοιμάσει για τις 9 κατηγορίες. Θρησκεία, σώμα και υγεία, τέχνες, φαγητό, μουσική, λέξεις, πολιτική, αθλητικά και celebrities. Να τη μουσική, ακριβώς στο κέντρο έσκασε. Με τι ξεκινάμε, Σταύρο? Σώμα και υγεία. Σώμα και υγεία. Πάμε μουσική. Μουσική, διαλέγει ο Αντώνης. Τρίτη κατηγορία είναι δική σου, Σταύρο. Τέχνες. Τέχνες και η τελευταία κατηγορία έρχεται από σένα, Αντώνη. Φαγητό θα βάλουμε, γιατί έχουμε πει πολύ ωραίο φαγητό. Φαγητό. Καλά, εντάξει, ναι, το κριτικό φαγητό δεν παίζεται. Και ακόμα και να μην ήταν καλό το κριτικό φαγητό, έρχεται η Ρακή, οπότε δεν καταλαβαίνει μετά και πολλά. Οι τέσσερις κατηγορίες είναι. Σώμα και υγεία, μουσική, τέχνες και φαγητό. Θα έχετε 10 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση. Η επαλήθευση γίνεται στο τέλος. Καλή επιτυχία, εύχομαι και στους δύο. Πάμε και ένα χειροκρότημα από το καταπληκτικό μας κοινό να βοηθήσουμε τους παίκτες με λίγο εμψύχωση. Σώμα και υγεία και πρώτη ερώτηση. Τι ηλικία είχε η Mary Ellen Hardison, που ήταν η γυρεότερη γυναίκα που πήδηξε με αλεξίπτωτο το 2012? 2. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο περιοδικό δημοσίευσε για πρώτη φορά το 1965 φωτογραφίες ενός ανθρώπινου εμβρίου? Τρίτη ερώτηση. Ποιος θεωρεί το θεός της ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα? Τελευταία ερώτηση. Περίπου πόσα εκατοστά μακραίνει μία τρίχα σε ένα χρόνο? Τέλος κατηγορίας. Τελευταία ερώτηση. Θα έπρεπε να έχεις προσέξει το μου σου, πόσο μακραίνει μέσα σε ένα χρόνο και θα έχεις την απάντηση. Εύκολο. Πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση. Σώμα και υγεία είναι η κατηγορία. Παίζουμε πάντα για 500 ευρώ πάνω στο μπουκί του Quizdom Show και τα bonus για τον νικητή. Καταπληκτική ερώτηση πρώτη. Mary Ellen Hardison, η γυρεότερη γυναίκα που πήδηξε με αλεξίπτωτο το 2012. Και ψάχνουμε την ηλικία της. Αντώνη απάντησε 73 και Σταύρο απάντησε 101. Έτσι. Έχεις ακούσει για αυτή τη γυναίκα? Κάτι έχω ακούσει, ναι. Κάτι έχεις ακούσει, οπότε το πιστεύεις 101. Είναι ασύλληπτο νούμερο. Να φτάσεις στα 101. Ναι. Αλλά άμα φτάσεις στα 101, ψάχνεις τρόπο να σταματήσει πλέον η ζωή σου, νομίζω. Λες, παιδιά, τα έχω δοκιμάσει όλα, μήπως να πέσω με ένα αλεξίπτωτο. Δηλαδή, απίστευτο. 101, 73 πιθανές απαντήσεις. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Ναι, 101. Τη είπανε θα τραβήξει αυτό το κορδόνι για να ανοίξει. Είπε, α, δεν χρειάζεται. Απλά πέφτω. Άλλε με τα καπί πρέπει να πήγαν εκδρομή για αλεξίπτωτα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο περιοδικό δημοσίευσε για πρώτη φορά το 1965 φωτογραφίες ενός ανθρώπινου εμβρίου? Σταύρο και Αντώνη απαντήσατε το Life. Άλλες επιλογές ήταν Time, Newsweek και φυσικά Cosmopolitan, που θα ήταν 10 και 1 τρόποι για να έχετε ένα καλύτερο έμβριο ή κάτι τέτοιο. Επαλήθευση. Life, σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Τρίτη ερώτηση. Ποιος θεωρείται ο θεός της ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα? Απαντήσατε Σταύρο Ασκληπιός και Αντώνη Ιπποκράτης. Με τον όρκο. Με τον όρκο του Ιπποκράτη, ενώ ο Ασκληπιός με σύμβολο το φίδι. Ένα φίδι γύρω από τη ράβδο. Ναι, ένα φίδι γύρω από τη ράβδο. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Ασκληπιός ήταν η σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε σένα, Σταύρο. Τελευταία ερώτηση σε αυτή την κατηγορία. Περίπου πόσα εκατοστά μακραίνει μία τρίχα σε ένα χρόνο? Σταύρο, είπες 15 εκατοστά και Αντώνη, είπες 25 εκατοστά. Είχαμε και 30 και 5 εκατοστά. Παρακαλώ, δώστε μας σωστή απάντηση. 15 εκατοστά είναι η σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε σένα, Σταύρο. Βέβαια, κάποιες τρίχες νομίζω μακραίνουν πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες. Δηλαδή, κουρεύεσαι όλα καλά. Αυτό εδώ το κομμάτι, μετά από 2 ώρες, έχει ξαναβγεί. Ξαναθες κούρεμα, επί τόπου. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Πάμε να δούμε το σκορ. Έχουμε 4 πόντους για το Σταύρο και σωστή τετράδα.
Και ένα πόντο για τον Αντώνη. Αντώνη, αν χάσει, τραγουδάς μαντινάδας, το λέω από τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Μουσική είναι η δεύτερη κατηγορία. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω τραγούδια δεν είναι του Λάκη Παπαδόπουλου? Δεύτερη ερώτηση. Σε ποιο συγκρότημα ανήκει το τραγούδι Thunderstruck? Τρίτη ερώτηση. Ποια χρονιά πέθαναν ο Τζίμι Χέντριξ και η Τζάνις Τζόπλιν? Τελευταία ερώτηση. Με ποιο συγκρότημα ξεκίνησε την καριέρα του ο Ντέμις Ρούσος το 1967? Τέλος κατηγορίας, ούτε μία ερώτηση για κριτική μουσική. Να κάνουμε παράπονα μετά, Αντώνη. Πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση. Η πρώτη ερώτηση σε αυτή την κατηγορία. Ποιο από τα παρακάτω τραγούδια δεν είναι του Λάκη Παπαδόπουλου? Σταύρο απάντησες «Δεν είμαστε καλά» και Αντώνη απάντησες «Πάρε πασά μου». Α, η συνέχεια είναι την οδοντόβουρτσά μου. Ε? Θα σε γελάσω. Στη χάρα. Για να δούμε. «Δεν είμαστε καλά» είναι η σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε σένα, Σταύρο. Θυμάσαι ποιανού είναι το τραγούδι «Δεν είμαστε καλά»? Όχι. Όχι. Γιάννης Γιοκαρίνης είναι το τραγούδι «Δεν είμαστε καλά». Δεύτερη ερώτηση. Σε ποιο συγκρότημα ανήκει το τραγούδι Thunderstruck? Καταπληκτικό τραγούδι. Όχι. Δεν ακούω. Δεν ακούς. Οκ. Okay. Έχεις ακούσει το «Θάνεσαι να μπαίνει η άνοιξη»? Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πίστεψε με, άμα πας στο YouTube, υπάρχει mashup του Thunderstruck με το «Θάνεσαι να μπαίνει η άνοιξη». Μάλιστα. Καταπληκτικό. Απογειώνεσαι. Παρακαλώ την επαλήθευση. Σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε σένα, Σταύρο. Τρίτη ερώτηση. Ποια χρονιά πέθαναν ο Τζίμι Χέντριξ και η Τζάνις Τζόπλιν? Σταύρο, απάντηση 1965. Είναι το 70. Ορίστε. Είναι το 70. Βιάστηκες. Είχες κάποιο μνημονικό γι' αυτό ή απλά το θυμάσαι? Είναι πολύ χαρακτηριστική χρονιά. Είναι πολύ χαρακτηριστική χρονιά. Φύγανε και οι δύο. Αντώνη, είπες το 1975. Εγώ θυμόμουν κοντά στο 70. Είμαστε πιο κοντά. Ναι. Και οι δύο βέβαια πεθάνανε 27 χρονών, είναι στο κλαμπ των 27. Η Κατάρα, ναι. Η Κατάρα. Πιο πολύ μουσική είναι σε αυτό το κλαμπ. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι ηθοποιοί και άλλοι καλλιτέχνες. Για να δούμε ποια είναι η χρονιά. Είναι το 1970, καλά το θυμόσου να Σταύρο, και κοντά έπεσες και εσύ, Αντώνη. Τελευταία ερώτηση. Με ποιο συγκρότημα ξεκίνησε την καριέρα του ο Ντέμις Ρούσος το 1967? Σταύρο, απάντησες Idols και Αντώνη απάντησες Dragons. Πολύ μάτσο συγκρότημα για τον Ντέμι Ρούσο, τον Dragons, έτσι. Αγέννητος τότε. Ήσουν αγέννητος τότε. Ξέρεις ποιος δεν ήταν αγέννητος? Η κυρία που πήδηξε με αλεξίπτο το... στα 101. Η κυρία Χάρτισε. Επαλήθευση. Idols ήταν η σωστή απάντηση. Και ξεκίνησε 17 χρονών σε αυτό το συγκρότημα. Μετά φυσικά την καριέρα του την έκανε με το Aphrodite's Child, όπου ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Αυτή ήταν η τελευταία μας ερώτηση. Τον πίνακα του σκορ, παρακαλώ. Έχουμε 7 πόντους για τον Σταύρο και 1 πόντο για τον Αντώνη. Αντώνη, μπορεί να μην πέτυχες κανένα πόντο εδώ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είσαι καταπληκτικός μουσικός. Οπότε δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Εσύ τουλάχιστον παίζεις μουσική, που είναι πολύ πιο σημαντικό από το να έχεις κάποιες γνώσεις στη μουσική. Τέχνες είναι η τρίτη μας κατηγορία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος γνωστός Αμερικανός συγγραφέας υπέγραψε κάποια από τα βιβλία του με το όνομα Ρίτσαρντ Μπάχμαν? Δεύτερη ερώτηση. Τι λειτουργούσε κάτω από το διαμέρισμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στην οδό Λέψιους στην Αλεξάνδρεια?
Τρίτη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα πρωταγωνιστεί στο έργο Κρήτων του Πλάτωνα? Τελευταία ερώτηση. Σε ποια χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γεννήθηκε ο χορευτής Μιχαήλ Μπαρίζνικοφ? Τέλος κατηγορίας, ξεκινάμε την επαλήθευση για την τρίτη μας κατηγορία, που είναι οι τέχνες. Στην πρώτη ερώτηση πια ψάχναμε ποιος γνωστός Αμερικανός συγγραφέας υπέγραψε κάποια από τα βιβλία του ως Ρίτσαρντ Μπάχμαν. Απάντησε Σταύρο Στίβεν Κίνγκ και Αντώνη Τόμ Ρόμπινς. Επαλήθευση παρακαλώ. Στίβεν Κίνγκ η σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε σένα Σταύρο. Δεύτερη ερώτηση. Τι λειτουργούσε κάτω από το διαμέρισμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στην Αλεξάνδρεια? Απαντήσατε και οι δύο οίκος ανοχής, άλλες επιλογές ήταν ταβέρνα, δημαρχείο, κουρίο. Σίγουρα ο οίκος ανοχής και η ταβέρνα συναγωνίζονται σε θόρυβο. Ναι. Δημαρχείο καταπληκτικό, γιατί άμα είσαι δουλειά στο δημαρχείο, μπαμ, κατεβαίνεις, την κάνεις. Λοιπόν, οίκος ανοχής, η απάντηση να δούμε αν είναι σωστή. Ναι, σωστή απάντηση. Οίκος ανοχής, πόντος και στους δύο. Επόμενη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα πρωταγωνιστεί στο έργο Κρήτων του Πλάτωνα? Σταύρο απάντησε Σοκράτης και Αντώνη απάντησε Αριστοτέλης. Επαλήθευση παρακαλώ. Σοκράτης, σωστή απάντηση. Είναι τα δύο άτομα σε αυτό το έργο, ο Σοκράτης και ο Κρήτων, ο οποίος Κρήτων ήταν ένας πλούσιος φίλος του Σοκράτη. Τελευταία ερώτηση. Σε ποια χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γεννήθηκε ο χορευτής Μιχαήλ Μπαρίζνικοφ? Σταύρο απάντησες Λευκορωσία και Αντώνη απάντησες Εστονία. Επαλήθευση. Λετωνία ήταν η σωστή απάντηση, η χώρα που έχει γεννηθεί ο Μπαρίζνικοφ. Πάμε να δούμε το σκορ παρακαλώ. Έχουμε 10 πόντους για τον Σταύρο και 2 πόντους για τον Αντώνη. Πάμε ρε Αντώνη, το παλεύεις γερά. Η τελευταία κατηγορία είναι φαγητό. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και θέλω να μοιραστείς μαζί μας μερικά από τα πιο ωραία φαγητά της Κρήτης, σύμφωνα με τη δική σου άποψη. Μην φύγει κανείς, γιατί έχουμε κριτική κουζίνα μετά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Quiz of the Show. Στην παρέα μας έχουμε τον Σταύρο εδώ και έχουμε και έναν Αντώνη, ο οποίος είναι μουσικός μαζί με τον αδερφό του, τον Νίκο. Καλά τα λέω. Ναι. Παίζει τα μισά όργανα της Ελλάδας. Έτσι, και ο αδερφός σου παίζει κριτική λύρα. Κριτική λύρα, ναι, και λαούτο, μαντολίνο, πάλι μπουλγαρί. Γενικά μας αρέσουν τα έγχορδα παραδοσιακά. Πάρα πολύ ωραία. Η τελευταία μας κατηγορία είναι φαγητό. Μιας και έχεις χάσει. Τουλάχιστον να μοιραστείς μαζί μας μερικές ωραίες, ωραία φαγητά της Κρήτης. Ποιο είναι το top για σένα? Το top, όποιος πάει στην Κρήτη και δεν φάει αντικριστό, για μένα είναι φάουλ. Αντικριστό. Ναι. Για πες το μας πρώτο. Λίγο. Είναι κομμάτια κρέατος. Δεν έχει σημασία το τι είναι, το τι κρέας είναι. Είναι αρνί, είναι κοτόπουλο, οτιδήποτε. Αλλά είναι ο τρόπος που το φτιάχνουμε. Το περνάνε στις σούβλες. Ωραία. Όσο σαν ένα, ναι, φτιάχνουν μια πυραμίδα. Μια πυραμίδα. Από σίδερα, από ξύλα. Αυτό θέλει μελέτη, ρε. Άδεια θέλει αντίκριστο. Ναι. Πολεοδομία πρέπει ανάβεις, να περάσει. Ανάβεις δυνατή φωτιά στη μέση. Ναι. Και βάζεις τις σούβλες οριζόντια γύρω-γύρω από την πυραμίδα. Θέλει 8-9 ώρες να ψηθεί, αλλά γίνεται. Κλασικά, γυρνά με χοντρό αλάτι. Τώρα ξεκίνησε ένα αντίκριστο, τα λέμε μεθαύριο. Ακούγεται καταπληκτικό, δεν το έχω δοκιμάσει. Άμα έχετε καλό κρασί, είναι ακόμα πιο ωραίο. Θα έχει Κρήτη, κάτι καλό θα βρεθεί. Δεν αγχωνόμαστε. Λοιπόν, η τελευταία μας κατηγορία. 4 ερωτήσεις, φαγητό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι σημαίνει στα τουρκικά η λέξη πενιρλί? Δεύτερη ερώτηση. Από ποια ήπειρο κατάγονται τα Εσπεριδοειδή? Τρίτη ερώτηση. Η φρουτάλια είναι παραδοσιακή ομελέτα που προέρχεται από την... Τελευταία ερώτηση.
Τι είναι γιους λεμέδες Μυτιλίνης? Τέλος κατηγορίας, πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο εκτός από τον Αντικριστό ως τις ερωτήσεις που διάβαζα. Τι σημαίνει στα τουρκικά η λέξη πενιλή? Απάντησε Σταύρο με τυρί και Αντώνη απάντησε με πατάτα. Επαλήθευση. Με τυρί είναι η σωστή απάντηση. Δεύτερη ερώτηση. Από ποια ήπειρο κατάγονται τα Εσπεριδοειδή? Ασία απαντήσατε και οι δύο. Επαλήθευση παρακαλώ. Σωστή απάντηση Ασία. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σου για το αμπάκι? Πάρα πολύ ωραίο. Όποιος το έχει δοκιμάσει, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Τέλεια. Η φρουτάλια είναι παραδοσιακή ομελέτα που προέρχεται από την... Σταύρο απάντησες Άνδρο και Αντώνη απάντησες Ρόδο. Επαλήθευση. Άνδρο, η σωστή απάντηση. Οπότε πηγαίνει σε σένα, Σταύρο. Έχεις δοκιμάσει ποτέ φρουτάλια? Ναι, έχω δοκιμάσει. Έχεις δοκιμάσει και τι είναι? Είναι μία ομελέτα. Μάλιστα. Που έχει πάρα πολλά υλικά μέσα εκτός από πατάτες, κολοκυθάκια, ανάλογα τι βάζει ο καθένας. Και στην Άνδρο βάζουν και ένα λαντικό. Και ένα λαντικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ, άμα είχα αυτή την ομελέτα, ξεστάβαζα. Αντικριστό. Ή απάκι μπορεί να πει. Ή απάκι, πάρα πολύ. Απάκι, ναι, βέβαια. Τελευταία ερώτηση. Τι είναι οι γιουσλεμέδες Μυτιλίνη? Σταύρο απάντησε σε ντόστια και Αντώνη απάντησε σε λουκούμια. Άλλες επιλογές ήταν σουβλάκια και πιτάκια. Να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Πιτάκια είναι η σωστή απάντηση. Γιουσλεμέδες. Νομίζω κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και βρισιά. Αυτή ήταν η τελευταία μας ερώτηση σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε και το τελικό σκορ. Έχουμε 13 πόντους για τον Σταύρο και 3 πόντους για τον Αντώνη. Το πάλεψες, να το πούμε αυτό. Για την εμπειρία. Για την εμπειρία και χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Και εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να έρθω κάπου που παίζετε με τον αδερφό σου να παρακολουθήσω. Παίζετε και στην Αθήνα. Παίζουν και στην Αθήνα. Ναι. Σε κριτικά κέντρα. Ξεκινάνε, βάζουν Αντικριστό, παίζουν, όταν τελειώσουν τρώνε Αντικριστό. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε λίγο και το χρόνο πριν φύγει. Τα χρονόμετρα παρακαλώ. Σταύρο μου, είσαι και πιο γρήγορος, τα 100 ευρώ είναι δικά σου. Αντώνη, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας. Λίγο από τη μουσική και το φαγητό της Κρήτης. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Αυτή είναι η 25η νίκη του Σταύρου. Πάμε! Τεράστιο σερί. Θα ξανά αντιμετωπίζεις τον Quizmaster. Κάτι που δεν περιμέναμε, αλλά ο Quizmaster σίγουρα το θέλει, γιατί ως τώρα τον έχει κερδίσει 4 φορές. Θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Αυτό θα γίνει αύριο φυσικά. Κάτσε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τα πουκιά. Quiz on the show. Έχουμε 20.500 ευρώ, σύν αυτό το παιχνίδι. Στρογγυλοποιούμε στα 21.000 ευρώ. Φεύγει αυτό το πουκί και πάμε να φέρουμε το δικό σου προσωπικό πουκί. 8.600. Θα βάλουμε τα bonus από το γύρο και το bonus 500 ευρώ για τις 5 σερί νίκες. Και πάμε στα 9.250 ευρώ. Καταπληκτικό. Ένα ποσό το οποίο, αν καταφέρεις τη νίκη αύριο με το Quizmaster, θα γίνει 9.750 ευρώ και σχεδόν θα αγγίξουμε τα προσωπικά κέρδη 10.000 ευρώ. Όλα αυτά θα γίνουν αύριο. Περιμένουμε με αγωνία. Θα είσαι εδώ, θα είμαι και εγώ εδώ. Ευχαριστούμε το καταπληκτικό κοινό. Σας περιμένουμε φυσικά και εσάς αύριο στο Quiz on the Show. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.